Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε και ελπίζουμε να είναι καλή και τέλος της ημέρας, οριακά που θα βραδιάζει, να είναι τέλος. Να μην έχουμε τίποτα στο μυαλό μας. Αυτό. Πλην του τελικού, γιατί είναι σημαντικό να μην έχεις και το άγχος αυτό, γιατί οι παίχτες είναι σκασμένοι και αν καταφέρεις να περάσεις με διπλό από το Λονδίνο, τελειώνεις την υπόθεση, κάνεις μια ξεκούραση μετά με την Να μην Brighton. Χάσεις. Να μην χάσεις, εντάξει, εγώ σου λέω. Σοπαλία. Σοπαλία. Πας και το κρατάς. Βάζεις ένα γκολ και το κρατάς μέχρι να σε σοφαρίσουν. Αν το θέμα είναι πώς θα παίξει ο Κόντε, γιατί είδαμε ότι και στο πρώτο μάτσο φοβήθηκε πολύ. Έπαιξε πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο Chelsea-Liverpool στις 18:30 σήμερα. Να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι το ραντεβού μας παραμένει στο Wydram, όπως και την Τετάρτη που είδαμε το παιχνίδι με την Ρώμα. Να δούμε λίγο ιστορία αναμετρήσεων των δύο ομάδων στις τελευταίες 6 φορές που συναντήθηκαν, όπου κυριαρχεί η ισοπαλία. 3 ισοπαλίες, 2 νίκες η Liverpool, 1 η Blues. Η βαθμολογία τη βλέπετε από κάτω πώς είναι αυτή τη στιγμή στον πίνακα, αλλά θα δείτε και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες, γιατί έχει σημασία αυτό. Βλέπουμε ότι η Liverpool είναι με 72 και ένα παιχνίδι παραπάνω, 66. Αυτό σημαίνει ότι εμείς για να μείνουμε απ' έξω πρέπει να μην πάρουμε 3 βαθμούς και οι άλλοι να πάρουν 7. Ναι. Αν κρατήσουμε αυτή την διαφορά, τελείωσε το πανηγύρι. Έχουμε και διαφορά τον γκολ 17 τέρματα. Μπράβο. Οπότε και με ισοβαθμία. Μπράβο. Και με ισοβαθμία. Το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι εμείς παίρνουμε ισοπαλία στο Stamford Bridge και με την Brighton και να χάσουμε ακόμα, που λέει ο λόγος, το πανηγυράκι τελειώνει. Πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε επόμενες υποχρεώσεις των δύο ομάδων. Η Chelsea έχει μεσοβδόμαδα και τη Huddersfield. Δεν κοίταξα στην επόμενη τους. Θα μπορούσα να κοιτάξω την επόμενη, που δεν με ενδιαφέρει καν και θα σας εξηγήσω τον λόγο. Η Chelsea είχε να κάνει ένα πάρα πολύ καλό demaraz, που λέμε στο στίβο, με 4 νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια και μια ισοπαλία. Συνήλθε λίγο έτσι. Συνήλθε αισθητά. Αρχίζει και σημειώνει τέρματα ουσιαστικά, αποτελεσματικά. Εκεί που χρειάστηκε γύρισε και παιχνίδι. Λοιπόν, θύμισε την περσινή Chelsea. Μπράβο. Που έρχονταν 1-0, 2-0. Αυτά. Ενώ εμείς βλέπουμε ότι στα τελευταία μας παιχνίδια στο πρωτάθλημα μας έχει πιάσει λάστιχο. Πέρα από την Bournemouth, έχουμε παίξει και με την Everton που δεν φαίνεται αυτή, με το μεγάλο Σάββατο, και αυτό είναι κακό. Έχουμε 3 σι, τα οποία... Λοιπόν, για ποιο λόγο επέλεξα να βάλω τη βαθμολογία στην επόμενη κάρτα? Έχετε όλη την ευχέρεια μετά να το πατήσετε και το παγώσετε ή μπορείτε να τη βρείτε τη βαθμολογία, έχει σημασία. Η Huddersfield λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για την Chelsea και ας παίζει στο Stamford Bridge. Θα πάει να πάρει ισοπαλία, διότι αυτή τη στιγμή είναι με 35 βαθμούς, στην 16η θέση σε 35 παιχνίδια. Και από πίσω είναι και η Swansea και η Southampton στα ίδια παιχνίδια. Δηλαδή. Ενδεχομένω μπορεί να, πάει και κάτι σε 18η, ναι. Γεια σας. Η Stoke δε που έχει ας πούμε μαθηματικές ελπίδες πρέπει να πάρει 2 νίκες για να γίνει μπάχαλο η ουρά. Και βλέπετε ότι είναι και από πάνω και η West Ham. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει από κάτω να αποφύγει, είναι και ότι από πάνω σου στην ισοβαθμία. Και η Brighton που παίζουμε στην ισοβαθμία. Η Brighton, εντάξει, κοίταξε. Η Brighton τώρα θέλει μαθηματικά μία ισοπαλία. Έτσι, δεν την απασχολεί και πολύ, διότι η Southampton που είναι με 32, αν υποθέσουμε ότι πάρει 3-3-9, η Brighton έχει 3 παιχνίδια, θέλει στην ουσία μία ισοπαλία. Όχι, καλά τα λέω. 3-3-9, 3-41, όχι, θέλει 4 βαθμούς η Brighton. Ευχαριστώ. Αλλά πρόσθεσαι να δεις, έτσι και αλλιώς, η Southampton πρέπει να κάνει το απόλυτο. Το οποίο μαθηματικά δεν γίνεται. Δεν μας απασχολεί τώρα. Δεν μας απασχολεί τώρα. Το θέμα είναι αυτό που είπες, να εστιάσουμε σε αυτό, ότι η Huddersfield θα πάει να το δαγκώσει το παιχνίδι μέσα. Ακριβώς. Και είναι ομάδα που. Μπορεί. Είναι σφιχτή ομάδα του Wagner. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τις καρτούλες. Να δούμε μια συνολική κάρτα και των δύο ομάδων, στα δυνατά και στα αδύνατα. Όπως είδατε, και οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Απλά εμείς είμαστε σε αρκετά αριθμητικά περισσότερα πράγματα πολύ καλή. Η άλλη ομάδα είναι με ονόματα, περισσότερα ονόματα. Το κυριότερο όμως έχει λιγότερες ελλείψεις από εμάς σε θέματα roster. Είναι πολύ αδύνατοι στο να αποφεύγουν το offside και όπως και εμείς στο ψηλό παιχνίδι δεν. Άρα θα γίνει παιχνίδι κάτω. Αυτό που εμείς επίσης παρουσιάζουμε σαν αδυναμία είναι ότι δεν προστατεύουμε την περίπτωση που προηγούμαστε. Χρόνια τώρα. Ναι. Επέλεξα την επόμενη κάρτα,
η οποία έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται η Chelsea εντός έδρας στα γκολ, ποσοστία, και βλέπουμε, ξέρω εγώ, πώς βάζει τα γκολ. Σε 28 γκολ εντός έδρας έχει σημειώσει τα 18 που ανοιχτό παιχνίδι, από 7 στη Μένα, στα οποία είμαστε και εμείς το ίδιο, ενώ έχουμε παραπάνω από ανοιχτό παιχνίδι εμείς 23. Και κάνουμε το ατάκ φυσικά εμείς 5. 5. Καμία αυτή, 2 πέναλτι κάθε ομάδα και από 2 και 1 αυτογκόλ. Δηλαδή, 2 αυτογκόλ έχουν σημειώσει αντίπαλες ομάδες για μας, 1 για τους Blues. 36 παιχνίδια έχουν πάρει μόνο 2 πέναλτι, έτσι. Ναι. Πρόσεξε, αυτά είναι τα γκολ εκτός έδρας για μας. Εντός για την Τσέλσι. Τι έχει κάνει η Τσέλσι σε όλα τα εντός. Εντός δεν θυμάμαι να έχουμε πάρει κάποια πέναλτι. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι τι έχει δεχθεί κάθε ομάδα. Η Τσέλσι εντός, μιας και αντιμετωπίζουμε Stamford Bridge, και εμείς εκτός. Έχουμε δεχθεί συνολικά 27 γκολ. Από ανοιχτό παιχνίδι 16, 8 στη Μένα. Μία αντεπίθεση έχουμε φάει εμείς. Καμία η αντίπαλη. Δηλαδή βλέπετε και σαν. Επειδή λένε για την άμυνά μας πολύ ότι είναι τσίρκο. Okay. Ήταν τσίρκο. Ναι, πρόσεχε. Εγώ σου λέω το εξής. Εκτός έδρας, δες εδώ, από αντεπίθεση ένα παιχνίδι, ένα γκολ. Αυτό λέει κάτι. Εντάξει, στα στημένα υστερούμε. Στα στημένα υστερούμε λόγω των πλάγιων μπακ. Που είναι κοντοί παίχτες και ελλείψη τσάν στο κέντρο και πολλά. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, στην επόμενη φωτογραφία θα δούμε τους δύο προπονητές, τους ξέρετε. Και θα πάμε στο ρόστερ των δύο ομάδων, όπου στα γκολ πρώτο σκόρ είναι ο Αζάρ και από πίσω ο Μωράτα. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους δύο. Τεράστια. Για και στον Μάρκος Αλόνσο, παιδιά. Ο Αλόνσο, χωρίς να είμαι σίγουρος, μπορεί να έχει εκτίσει τις ποινές του και να είναι διαθέσιμο στην Κυριακή. Θυμάμαι ότι ήταν τιμωρημένο στην προηγούμενη αγωνιστική. Λοιπόν, για τον Βίλιαν τα ξέρετε, για τον Πέδρο που παίζει αλλαγή το ξέρετε και μεγάλο ιστορικό. Για τις ενεργές μονομαχίες βλέπετε ότι ο Κέιλ, ο Γκάρι Κέιλ και ο Ζιρού είναι πάρα πολύ καλοί, ειδικά ο Ζιρού στο ψηλό παιχνίδι, τον ξέρουμε και από την Άσα δεν είναι και άγνωστο, και ο Ρούντιγκερ επίσης. Ο Ρούκι Κρίστενσεν έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά για τα παιχνιά που έχει πάρει. Πάρα πολύ καλή χρονιά και νομίζω θα είναι βασικός και του χρόνου, ανεξαρτήτως ναι. Εντάξει, γιατί ο Λουίς μάλλον θα φύγει το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει αμυντικός Νταβίτ Λουίς τώρα. Αυτό αφού είναι αμυντικό χαφ κατά κοινό. Είναι και ορισμένοι που μου λένε γιατί δεν πας να πάρεις Νταβίτ Λουίς στη Λίβερπουλ. Εντάξει, οκ. Και από εκεί και πέρα στις assist είναι Βίλιαν, Αζπιλικουέτα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός γιατί είναι αμυντικός. Τίμιος. Ναι. Πολύ τίμιος. Εξαιρετικός. Ο Μωράτα, όλος παραδόξος, δηλαδή θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι της Τσέλσι. Ο Αζάρ και ο Φάμπρεγας όποτε παίζει. Επιλέξαμε να δούμε τα δύο συνθέστερα παιχνίδια που έχει παίξει η Chelsea φέτος. 19 φορές έχει χρησιμοποιήσει το 3-4-2-1, ενώ το 3-5-1-1, το οποίο δεν σας κρύβω ότι ίσως να είναι αυτό που θα θελήσει να χρησιμοποιήσει ο Κόντε. Εκεί νομίζω μυρίζουμε. Αυτό χρησιμοποιεί τα τελευταία 3-4 μάτς. Λοιπόν, να φυλάξει τα νότα του και να χτυπήσει στην αντεπίθεση ώστε να μην έχει διαδρόμους η Λίβερπουλ να απαντήσει. Κακά τα ψέματα, με τρεις στο κέντρο και τους συγκεκριμένους τρεις, Φάμπρεγκας, Μπακαλιόκο, Καντέ, δεν περνάς εύκολα. Μπράβο. Θα πάμε στο δελτίο απόντων. Σε κάποια είναι σίγουρα, σε κάποια μέχρι την Κυριακή δεν ξέρουμε. Ο Λαλάν ήταν στη Ρώμη. Αλλά μου λέγανε πολύ. Δεν θα έπαιζε. Ναι, δεν θα έπαιζε. Τον παίρνει στην αποστολή για να εγκληματιστεί τέλος πάντων. Ο Γκόμες είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος. Για τους άλλους τρεις, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει ημερομηνία επιστροφής του Τσάν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Για τον οποίο έχουν ακουστεί διάφορα παράλογα σενάρια. Αριστερά βλέπετε τους δύο απόντες της Τσέλσι. Άρα δικαιώνομαι για τον Αλόνσο που λέω ότι δεν έχει άλλο βαθμό ποινής. Εδώ είναι μια πιθανή εντεκάδα στο οποίο το Who Scored υπολογίζει ότι θα παίξει η Chelsea με 3-4-2-1. Είδατε με τον Αντώνη, συμφωνήσαμε στο 3-5-1-1. Θα μου πεις, μα αυτό δεν περιορίζει λίγο τις επιλογές του Conte όσον αφορά το να μπορέσει να περάσει μέσα από την Liverpool για να μπει στη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι θα προσέξει πάρα πολύ τα νότα του για να το πάει στο 1-0. Δεν μπορεί να μπει να παίξει θετικά τη Λίβερπουλ, θα φάει 3. Ναι. Στα ίσα, δεν υπάρχει κάτι. Και εγώ δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Τώρα να πάει να παίξει ανοιχτά, όποιος το έκανε.
Χαιρετίζουμε στην εξουσία. Δείτε, δείτε τα αποτελέσματα, δείτε τι έπαθε. Εκείνο βέβαια που προβληματίζει είναι τι θα κάνουμε κι εμείς, ποιος θα παίξουμε. Με ποιος θα παίξουμε. Γιατί... Ότι, να ξαναδούμε την κάρτα τελευταία. Λοιπόν, αυτό που βλέπεις αυτή είναι. Τέλος, δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν έχει πολυτέλεια να ξεκουράσει παίχτες την Κυριακή. Έπεσε στο μάτς με τη Ρώμα κάτω του Μανέ σε ένα σημείο και κόντυψε να πάθω έμφραγμα. Λέω, αν πάθει θυλάσσιο Μανέ, τώρα τελειώσαμε. Ναι. Οποιοδήποτε Μανέ έτσι τώρα, οποιοδήποτε δεκαδάτος πάθει κάτι, τελειώσαμε. Ποιος θα παίξει. Και είναι και ένα μάτς που πρέπει να το πάρεις ή έστω να μην το χάσεις. Δεν γίνεται αυτό. Να πας εκεί έχοντας στο μυαλό σου πήγα τελικό. Αυτά δεν υπάρχουν. Αν θες να είσαι μεγάλη ομάδα με διάρκεια και στόχους, πρέπει να φτιάξεις και την οτροπία σου. Αυτό το μάτς πρέπει να πεις τακτικά, να το καθαρίσεις, ας έρθει 0-0. Δεν με ενδιαφέρει. Μην κάτσεις όμως στην διαδικασία να σφυροκοπείς το Αϊτσέλσι που δεν έχει παίξει επίθεση σε κανένα μάτς φέτος. Αμαρτία θα είναι. Θα είναι εγκληματικό. Θεωρώ ότι θα πρέπει οι παίχτες να υπερβάλλουν αυτόν για ένα παιχνίδι. Μετά μεσολαβεί μια εβδομάδα να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν λίγο και να πάνε στο τελευταίο μάτι της χρονιάς, όπου θα έχουμε την τύχη 14 από εμάς, από τη Λέσχη, τη Λίβερπουλ, να είμαστε στο γήπεδο. Θα πάρεις ρεπό. Θα πάρεις ρεπό. Δικαιούμαι και εγώ. Τι λέει ρε. Τι λέει ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα δημοκρατικά. Δεν έχω γράφει άδεια. Εδώ θα κάτσεις. Τι, και πώς θα διακτείνεις τώρα, φίλε, να πάω στο παιχνίδι. Να διακτείνεις τώρα. Αν ξέρει κανείς πληροφορία για την μηχανή και του Star Trek, να μου πει να πάω την αγοράσω. Δεν παλεύετε, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Θα είμαστε στο παιχνίδι με την Brighton. Τα έχουν γίνει τα preview όλα μέχρι την. Γιατί θα πετάξουμε Σάββατο βράδυ. Και το καλό, Γιάννη, τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι θα έχουμε δύο εβδομάδες μετά να ξεκουραστούμε για τον τελικό, φίλε. Ναι, να μαζέψει τα κομμάτια σου. Ναι. Εκεί, αν ήμουν ο κλείνοντα, λέγαμε παιδιά, πάρτε δύο μέρες ρεπό. Και θα... Ναι, υποχρεωτικά. Θα έκανα επισήμανση στο Φιρμίνο, μην πας γυμναστήριο. Πώς το. Αυτό. Έπαιρνε τηλέφωνο το γυμναστήριο τη πόλη. Για απαγόρευση να είσαι εδώ. Γιατί το βλέπει. Σε ρεπό και ανεβάζει το βίντεο στο Instagram και λέει no day off to me, for me. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή τον βλέπεις και λες, φίλε, τι κάνεις. Κλειδώνεις, μιλάμε το Μπέλγουτ. Κλειδώνεις το κρύμπι, τα κλειδώνεις όλα. Θα ξεκουράσουν, να πούμε. Υποχρεωτικά, λοιπόν, αυτά που λέτε σχετικά με το παιχνίδι. Το ραντεβού μας, υπενθυμίζω, είναι στο WinRAM. Για τον τελικό γίνονται συζητήσεις και θα σας ανακοινώσουμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί. Μια εκδήλωση σε ένα μεγάλο χώρο για να χωρέσουμε όσοι πιο πολύ γίνεται, γιατί με το Σεβίλη που γέμισε το pub 200 άτομα και άλλοι 100 φύγανε, δεν θα το ξανακάνουμε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την πολυτέλεια να είναι πολλοί κόσμοι, ώστε να μπορείτε να έρθετε από όποιο μέρος της Ελλάδας θέλετε και να το δούμε όλα και να το κάνουμε να τρελαθούμε στο γλέντι. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Τα λέμε αύριο. Τρεις βαθμοί και γεια σας. Και πάμε. Γιάλα. Αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα Κυριακής και τα λέμε σε νέο επεισόδιο αύριο. Γεια χαρά.